Θα έρθω λίγο πιο κοντά μας και τηλεφωνικά θα σταματήσω στο Ερκαλοχώρι, καλημερίζοντας τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσικο. Καλημέρα από τον 984. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Τελευταία φορά τα είπαμε στον αέρα του 984, ξεφυλίζοντας την ατζέντα μου, 30 του Νοέμβρη. Όχι 30 του Νοέμβρη, νωρίτερα, 14 του Νοέμβρη, ημέρα Δευτέρα. Σε μια κουβέντα που είχαμε και μας δίνατε κάποια στοιχεία και δεδομένα που δεν έδειχναν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πόσο, παρά τις προσπάθειες που γίνονται ή διαφημίζονται κλπ, το πόσο έχουν καλυφθεί οι δικές σας οι ανάγκες, το πόσο εσείς έχετε αλλάξει η καθημερινότητα. Κύριε Γκαντάτσιο, 14 Νοεμβρίου η τελευταία κουβέντα, 21 Δεκεμβρίου σε μια χρονιά που κλείνει, 14 μήνες μετά αυτή την σεισμική ακολουθία και αυτό τον σεισμό, φωνικό σεισμό στο Ερκαλοχώρι. Αλήθεια, πού βρίσκεστε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε και πόσο εύκολα μπορείς να μιλήσεις πια τόσους μήνες μετά για αυτή την περίφημη επιστροφή στη ζωή σας και στην κανονικότητα? Κυρία Δουλγεράκη, αν παίζατε τη συνέντευξη και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μου τις 14 του Νοέμβρη και του Σεπτέμβρη και του Αυγούστου και του Μαΐου και του Φλεβάρη, θα ήταν ακριβώς και οι ίδιες ερωτήσεις και οι ίδιες απαντήσεις. Φοβόμαστε λοιπόν ότι πολλά δέντρα θα στολίσουμε στους ίδιους οικίσκους με την ίδια κατάσταση και πολλά αρνιά θα ψήσουμε και πολλά χρόνια πολλά θα ανταλλάξουμε με την ίδια κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι σεισμόπληκτοι έχουν γίνει συλλέκτες υποσχέσεων και εξαγγελιών και θα καταντήσουμε, πολύ φοβάμαι, όμοιροι πολιτικών και πολιτικά αντιδών. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενδεικτικά, και να σας το πω, είμαι και θυμωμένος με την όλη εξέλιξη. Εχθές σε κάποιο χωριό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, κοντά στο Ερκαλοχώρι, στολίζανε ο πολιτιστικός σύλλογος ενός χωριού ένα δέντρο. Ένα παιδάκι, 8 χρονών, παρουσία της μητέρας του, ενώ βάζανε τα λαμπάκια του δέντρου, γύρισε και είπε στη μητέρα του, «Μαμά, γιατί στολίζουμε το δέντρο, αφού κανείς πια δεν μένει εδώ?» Αυτό για μας είναι η πραγματικότητα. Αυτό για μας είναι κάτι που τα αντιλαμβάνονται και τα μικρά παιδιά. Δεν χρειάζεται εξακινδύες, δεν χρειάζεται φέκ, δεν χρειάζεται τυπανοκρουσίες, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτή η απάντηση του μικρού παιδιού για μένα είναι το δείγμα που βιώνουν αυτά τα παιδιά, που βιώνουμε όλοι μας. Κυρία Δουλγεράκη, να σας πω ότι πριν 5-6 μήνες υπήρχε μια, έστω μια αισιοδοξία, μια νότα ότι κάποια πράγματα θα προχωρήσουν. Ναι, μεν ήρθε προσωπικό, ναι, μεν δεν ξέρανε τις διαδικασίες, όμως παρά την ανοχή μας, παρά την υπομονή, την αξιοσέβαστη υπομονή, τη γαϊδουρινή υπομονή θα έλεγα των ανθρώπων, δεν έχει γίνει τίποτα. Μα πώς τίποτα, συγγνώμη, ναι μεν σας αφήνω να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, αλλά το δεν έχει γίνει τίποτα, πώς μπορεί να μεταφραστεί όταν, να με συγχωρείτε, ακούμε έναν υφυπουργό, παρά το πρωθυπουργό να λέει ότι, και μάλιστα να μαλώνει κάποιους συναδέλφους του, ότι εγώ έχω επισκεφθεί περισσότερες φορές το Ερκαλοχώρι από ότι εσείς από τη δική σας πλευρά που ενδεχόμενα να βρίσκεστε στην περιοχή, ότι η πλατφόρμα της αρρωγής.gov.gr ότι έχει ανοίξει και έχει κλείσει 1.000.000 φορές με την έννοια ότι δίνεται ξανά και ξανά η δυνατότητα σε όλους εσάς για να πάτε μπροστά, ότι δίνονται χρήματα και σε ιδιώτες και σε ανθρώπους επιχειρηματίες για να μπορέσουν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους στην περιοχή. Αυτό είναι τίποτα, κύριε Γκαντάτσιο? Κυρία Δουλγεράκη, μου βάζετε πολλά, αλλά για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Ακόμα πολλοί συνδημότες μας χρησιμοποιούν σπίτια κατάλληλα και μάλιστα εν αγνία τους. Τι εννοείτε? Δεν έχει γίνει αυτοψία? Ή έχουν επιδεινωθεί και από τις μετασεισμούς και από ό,τι δεν έκαναν οι πολλές μετασεισμικές δονήσεις, το κάνουν τώρα η κακοκαιρία και οι βροχοπτώσεις. Τα κτίρια αλλάζουν μορφή. Από κίτρινα μπορούν να έχουν πάει και σε επικίνδυνα κατάλληλα, από πράσινα έχουν μεταβεί στην κατηγορία των κιτρίνων. Αυτά όλα είναι επικίνδυνα πράγματα. Γι' αυτό ζητήσαμε και από τον κύριο Υπουργό να ξανανοίξει πλατφόρμα αρρωγής για την επιδότηση ενοικίων σεισμοπλήκτων.
υπάρχει αυτή η ανάγκη να μπουν κάποιοι να νοικιάσουν σπίτια έστω και σε όμορους δήμους. Ακόμα γυρνούμε σε σοκάκια με ρήπια και με τείχους και με μπαλκόνια να κρέμονται. Ήδη το ΤΕΔ προηγούμενη πριν 20 μέρες είχε βγάλει μια εγκύκλιο για σοκάκια με μπάζα και γεμάτα με αμίαντο. Σωστά. Που ακόμα δεν έχει ληφθεί μέρημνα για την απομάκρυση και την υγειονομική ταφή του αμίαντου. Δεδομένα, απλά πράγματα βασικά σας λέω δεν έχουν γίνει ακόμα. Τα μόνα πραγματικά νούμερα για μας είναι τι, ότι μέχρι τώρα από τους 970 φαγγέλους που έχουν κατατεθεί, μόνο 4 έχουν πάρει έγκριση. Μόνο 4 πέρασαν τις συμπληγάδες της έγκρισης. Και δεν ξέρουμε και τι θα βγει στην πορεία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι εννοείται 970 φάγγελοι, για 8.000 μιλούσατε, 8.000 οι οποίοι εκκρεμούν. Εκκρεμούν 8.000. 970 έχουν κατατεθεί και από τους 970 4 έχουν πάρει την έγκριση να προχωρήσουν. Εσείς ευθύνεστε, γι' αυτό? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Από τα 66 εκατομμύρια που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των ανθρώπων, μόνο 4 δικαιούνται να τα εκταμιεύσουν για να κάνουν εργασίες στα σπίτια. Πόσα εκατομμύρια έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των... Μας έχουν πει, δεν έχουμε εμείς τα νούμερα, 66 εκατομμύρια. 66 εκατομμύρια για αυτούς που ήταν μέσα στην αρρωγή, που είχαν ζητήσει τη βοήθεια, έτσι, για να ενισχυθούν. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να εκταμιεύσουν και τα 66 εκατομμύρια. Όχι βέβαια, αυτά είναι τα αποθεματικά. Μόνο οι 4 φάκελοι έχουν περάσει προς έγκριση. Άρα μπορεί να είναι 1 εκατομμύριο, μπορεί να είναι λιγότερο, τέλος πάντων. Τα υπόλοιπα είναι εκεί μέσα σε ένα ταμείο, σε ένα λογαριασμό. 4 φάκελοι είναι ούτε 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα μείνουν εκεί και θα σας περιμένουν όταν, εφόσον και αν. Ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη, και φυσικά και την προσοχή των ανθρώπων ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους. Όλοι, όπως ξέρετε, περνούμε μια δύσκολη περίοδο. Όλοι έχουμε ανάγκες. Έστω μια βλάβη του αυτοκινήτου, έστω σπουδές των παιδιών, έστω κάποιες ιατρικές ανάγκες στο φυλάξη. Κάποιοι ήδη αφαιρούν χρήματα από εκείνον τον λογαριασμό. Αυτό είναι ένα έμεσο δάνειο και είναι σε βάρος τους. Θα ζητηθούν αυτά τα χρήματα. Να. Θα και πρέπει να επιστραφούν πίσω. Ήταν αυτό που επισημαίνατε από την αρχή, ούτως ή άλλως. Και εντόκως θα επιστραφούν. Είναι ένα δάνειο. Κυρία Βουλγεράκη, δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα όπως θα θέλαμε και όπως διαφημίζονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε να συντονίσουμε κάποια πράγματα. Τα μόνα πραγματικά νούμερα είναι αυτό. Οι 4 φάκελοι που έχουν εγκριθεί. Τα χρήματα που δόθηκαν σε... Μα με συγχωρείτε, συγγνώμη, τώρα σας ακούω και το μυαλό μου πάει στα όσα έχουμε ακούσει, έχουμε καταγράψει, έχουμε πει όλους αυτούς τους μήνες. Μα δεν έχει στελεχωθεί το γραφείο του ΔΑΕΒΚ, δεν έχουν έρθει οι μηχανικοί, δεν έχουν έρθει οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν για να προχωρήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη σύσταση του φακέλου, κύριε Γκαντάτσιο. Από τα 30 άτομα που είχε γίνει προκήρυξη των ατόμων έχουν έρθει 17, οι οποίοι δεν είναι όλοι οι μηχανικοί, είναι και διοικητικοί υπάλληλοι. Όπως καταλαβαίνετε, όσο φιλότιμοι και αν είναι, που είναι φιλότιμοι και πολλοί προσπαθούν και εξυπηρετούν, είναι αδύνατο να περάσει αυτός ο τεράστιος όγκος δουλειάς από την πλάτη τους. Οι 8.000 φάκελοι αφορούν μόνο την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, όλα τα διοικητικά του όρια, ή μιλάμε για 8.000 φακέλους οι οποίοι έρχονται από όλους τους δήμους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές, γιατί είναι και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Δήμος Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου. Οι περισσότεροι όμως αφορούν την περιοχή μας και το Δήμο Αστερουσίων. Οι άλλοι μπήκαν αργότερα, συνεπώς ας πούμε κρεμούσαν και πρώτες αυτοψίες που έπρεπε αυτοί να τις επιμεληθούν. Όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά ήταν ένας επιπλέον φόρτος. Κυρία Δουλγεράκη, τα χρήματα που μπήκαν και στις επιχειρήσεις, μπήκαν κάποια χρήματα, δόθηκε κάποια ανακούφιση, δεν μηδενίζουμε τα πάντα. Όμως δυστυχώς αυτά τα χρήματα είναι μικρές ασπιρίνες σε βαριά ασθενή. Είναι τζίρι 2 μηνών, ενός μήνα για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν αρκούν. Και οι ίδιοι επιχειρηματίες είναι και σεισμόπληκτοι στα σπίτια. Όπως καταλαβαίνετε
υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να μείνουν τα χωριά μας έρημα. Κάποιοι, δεν ξέρω, από αδιαφορία, από άγνοια, από ανικανότητα, λες και πετυχαίνουν σταδιακά την ερημοποίηση των χωριών μας, μικρών ή μεγάλων. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 σχολεία στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδος, 2 δημοτικά και ένα γυμνάσιο που στεγάζονται σε κοντέινερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ένα παιδί του δημοτικού να ξεκινήσει 6 τάξεις και 3 τάξεις του γυμνασίου και να περάσει τα 2 τρίτα του σχολικού του βίου σε κοντέινερ. Φοβόμαστε μην γίνει μια μόνιμη κατάσταση. Πού είναι όλα αυτά που μιλάμε για σύγχρονη εκπαίδευση, για διαδραστικούς πίνακες, για ψηφιακά αποθετήρια, για τα 150 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στελεχωθούν τα σχολεία του 23. Στα κοντέινερ θα στεγάσουν και θα βάλουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που μας απασχολούν. Εννοείται στα τελευταία χρήματα τα οποία έρχονται, έτσι, το 1,4, το οποίο αναλογεί στην Κρήτη και στις σεισμοπαθείς περιοχές, Κυρία, όχι, αυτό αφορά διαδραστικούς πίνακες και ψηφιακά αποθετήρια που δόθηκαν στην Ελλάδα για το 23. Για να μπουν στα σχολεία σε όλη της Ελλάδας. Εκείνο που λέτε αφορά το κονδύλιο που δόθηκε 1,4 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Και με τα λύπης μου, κυρία Δουλγεράκη, έχω μπροστά μου εντελώς τυχαία την απόφαση, την αιτιολογική έκθεση που είχε κάνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι κόστος, πόσο ήταν το κοστολόγιο που βγάλαμε σαν χώρα, υποθέτω το ξέρετε. 143 εκατομμύρια ευρώ για τη ζημία στην Κρήτη. 143 ευρώ κοστολογήσαμε, ενώ το κατώτατο όριο είναι 140 εκατομμύρια ευρώ, εμείς βάλαμε 143. Πολύ φοβάμαι ότι κάτι έγινε λίγο πρόχειρα. Το Βέλγιο έβγαλε για ζημίες από πλημμύρες και χρηματοδοτήθηκε με 88 εκατομμύρια ευρώ και έβγαλε ζημίες 5,5 δις. Όλα αυτά μας ανησυχούν. Καταλαβαίνετε ότι βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει προωθηθεί σωστά, δεν έχει γίνει οργανωμένα. Δεν μπορεί το Βέλγιο για 220 γέφυρες, για 58 κρατικά κτίρια, για 22.000 κτίρια, τα οποία λέει μόνο 357 υπέστησαν σοβαρές ζημιές, να πάρει 5,5 δις. Και εμείς έχουμε 1.200 κτίρια στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδος, εντελώς κατεδαφιστέα κόκκινα, και να κοστολογείται η ζημιά μας από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 143 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό για μας μας προβληματίζει, ότι κάτι πιθανό να μην έγινε όπως έπρεπε, να μην αξιολογήθηκε η κατάσταση σωστά ή να μην έγινε, δεν ξέρω, εντάξει δεν είμαι και ειδικός, αλλά αυτό έχω μπροστά μου, αυτό βλέπω. Γι' αυτό είπατε στην αρχή ότι όσες συνεντεύξεις και αν πάμε προς τα πίσω, τα ίδια πράγματα λέγατε και τα ίδια πράγματα θα συνεχίζετε να λέτε. Τώρα το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως τοποθετήσετε, κύριε Γκατάτσιο, γιατί ουσιαστικά εγώ θα περίμενα σήμερα τόσους μήνες μετά ότι θα ακούγαμε διαφορετικά πράγματα, ότι θα υπήρχαν διαδικασίες οι οποίες θα προχωρούσαν, ότι τέλος πάντων θα υπήρχε μια ανακούφιση στον κόσμο αντί αυτής της κατάστασης την οποία καταγράφεται. Πάντως όταν είχε υποθεί ότι ξέρετε μάλλον τις αιτήσεις αντί της αρρωγής ή της σύστασης των φακέλων, αν θυμάστε από τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου στον Άγιο Πέτρο πρέπει να τις κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι εδώ και με υπό αυτές τις συνθήκες θα αφήσουμε το κοκαλάκι μας στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδος. Είχατε κατηγορηθεί στο σύνολό σας, αλλά να πω η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Αυτό φοβόμαστε. Ναι, είχαμε κατηγορηθεί και κατηγορούμαστε. Όμως τα νούμερα για μας είναι αμήλικτα και τα νούμερα αυτά για μας είναι τα πραγματικά νούμερα. Σας είπα, 4 φάκελοι έχουν πάρει την έγκριση. 3.500 συνδημότες μας αυτή τη στιγμή είναι απόντες και δεν έχουν ξαναγυρίσει στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδος. 80% των επιχειρήσεων, το έχουμε ξαναπεί, έβαλε το χέρι στην τσέπη από μόνο του.
Έτσι τα χρήματα που ναι μεν δόθηκαν είναι πολύ λιγότερα από αυτά που βάλανε οι επιχειρηματίες για να ανοίξουν τα καταστήματά τους αυτόν τον 1,5 χρόνο. Και να ξέρετε ότι εμείς δεν μπορούμε πια να μπούμε άλλο στο μυαλό της πολιτείας. Ούτε και μπορούμε να περιμένουμε τους χρόνους των υπαλλήλων. Το ζητούμενο για μας, κυρία Δουλγεράκη, είναι ο χρόνος. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο χρόνος δηλαδή να δοθούν άμεσα λύσεις. Τι φταίει, είπαμε, το τιμολόγιο εργασιών. Αυτή η πιο δειλή αναπροσαρμογή. Μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και κάτω με τους ρυθμούς της πολιτείας. Εμείς θα απαιτήσουμε από εδώ και πέρα προτεραιοποίηση σε όλες τις επενδύσεις. Θα ζητήσουμε λοιπόν από την πολιτεία να μας έχει, μια και είμαστε μια ειδική κατηγορία. Κυρία Δουλγεράκη, μιλάμε για το σεισμό, για το μεγαλύτερο σεισμό των τελευταίων 30 χρόνων, με τις μεγαλύτερες καταστροφές σε κτηριακές υποδομές. Θα θέλαμε λοιπόν η πολιτεία να σκύψει πραγματικά. Ναι, μεν έχει δώσει κάποια χρήματα στις επιχειρήσεις, όμως αυτά σας είπα ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα στην περιοχή θα έλυνε τα χέρια. Θα ήταν όχι ένα χτύπημα στην πλάτη για να πάνε λίγους μήνες παρακάτω, αλλά θα ήταν το φιλί της ζωής. Μια προτεραιότητα λοιπόν σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Να δοθούν ειδικά κίνητρα για την περιοχή. Ειδικά κίνητρα απασχόλησης. Ειδικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ώστε έχουν δουλέψει αυτά τα κίνητρα και υπάρχουν, ας πούμε, στο Λουξεμβούργο. Για δύο χρόνια είχαν δοθεί. Και στην Ελλάδα είχε γίνει κιόλας. Για δύο χρόνια είχαν γίνει, είχαν δοθεί όλες οι ανάγκες των επιχειρήσεων, υπήρχε μια απαλλαγή. Αυτά λοιπόν, γιατί να μην δοθούν και στην περιοχή μας. Τα ειδικά προγράμματα του ΑΕΔ. Να υπάρχει αυτό που έχουμε βάλει, την πράσινη συνδρομή κατοίκων, που έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Όχι τα σπίτια μας μόνο και οι επιχειρήσεις να γίνουν ασφαλή και όμορφα, αλλά να είναι και φιλόξενα περιβαλλοντικά. Αυτά να γίνουν μια φορά, τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Επίσης, ένα άλλο εφόδιο για την περιοχή, η επιστροφή ΦΠΑ των εργασιών. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Το βλέπουμε θετικό μάτι. Όμως το θετικό μάτι έχει μια απόκληση από το χρόνο που βλέπει η πολιτεία με το χρόνο που ζούμε εμείς εδώ και βιώνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να πετύχουμε τη σύγκληση και το χρόνο της πολιτείας και με το χρόνο το δικό μας. Αυτά είναι που μας καίνε και αυτά προσπαθούμε να σκουντίξουμε για να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Μεγάλες κουβέντες και μεγάλα ζητήματα που μπορεί να είναι απλές κουβέντες, αλλά σε αυτή τη σύγκληση του χρόνου εκεί είναι που τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν πολύ πολύ περισσότερο. Περιοχές οι οποίες ερημώνουν, επιχειρήσεις οι οποίες αυτοτροφοδοτούνται. Είπατε ότι ένα 80% από τις επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες από μόνοι τους προσπάθησαν να κάνουν τις όποιες διορθώσεις, αλλά και σπίτια τα οποία παρουσιάζουν, κατοικίες που δεν παρουσιάζουν σήμερα την καλύτερη δυνατή εικόνα, καθώς με τα σεισμικές δονήσεις, όπως επίσης το πέρασμα του χρόνου και οι καιρικές συνθήκες τις επιβαρύνουν όλο και πιο πολύ. Πληθυσμός ο οποίος δεν αναμένεται να γυρίσει με ευκολία πίσω. Έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους από ό,τι φαίνεται. Έτσι ακριβώς. Ήδη μένουν σε όμορους δήμους, εργάζονται, βρήκαν κάποιες άλλες δουλειές παρεμφερείς με το αντικείμενό τους και συνεπώς αν δεν δοθούν τα κίνητρα να γυρίσουν πίσω, δεν θα ξαναγυρίσουν. Όταν του δίνεις ένα σχολείο για το παιδί του να μένει, να μπει και να κάνει μάθημα σε κοντέινερ, δεν θα επιλέξει αυτό το σχολείο. Θα μείνει στο Ηράκλειο, στο Χερσόνησο, σε ένα φυσιολογικό σχολείο για να δεχτεί την εκπαίδευση, την ποιότητα της εκπαίδευσης που του παρέχει πολιτεία. Πάντως είναι κρίμα, αν και συνεχίζω να σας ακούω πολύ χαμηλά, με ένταση. Κύριε Γκαντάτσιο, λέω το εξής, ότι είναι κρίμα στην εκπνοή και του 2022 να βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις, να βιώνετε αυτές τις καταστάσεις στο σύνολό σας και να μιλάτε με τέτοια απογοήτευση αναφορικά με το πόσο εύκολα μπορείτε να ξεφύγετε από αυτά τα δύσκολα. Νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι θα μιλάμε για πολύ καιρό για τα ίδια πράγματα αν ουσιαστικά δεν γίνουν βήματα άμεσα.
και με τα λύπη μου το λέω ότι αυτό μας ανησυχεί και ανησυχεί. Από ποιο ζητάτε αυτά τα βήματα άμεσα? Εννοείτε τους βουλευτές, ας πούμε, για άλλη μια φορά? Εννοείτε δικές σας κινήσεις απευθείας στα Υπουργεία? Τι εννοείτε? Την πολιτεία. Από την ίδια πολιτεία. Από την ίδια την πολιτεία ζητούμε αυτές τις κινήσεις. Εμείς, ας πούμε, από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, πιο συντεταγμένο, και δεν θα παραμείνουμε μόνο στην ανταλλαγή εγγράφων και συνεντεύξεων. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι η περίοδος χάρητης και υπομονής όλων έχει εξαντληθεί. Μα μέσα σε ένα σεισμό και μια φυσική καταστροφή, πόσο ευγενικά το λέτε περίοδος χάρητος? Υπάρχει περίοδος χάρητος? Όχι, δεν υπάρχει περίοδος χάρητος. Υπάρχει μια αξιοπρεπή υπομονή, θα έλεγα. Δεν θα το πω περίοδος χάρητος. Αυτή λοιπόν η αξιοπρεπή υπομονή των πολιτών έχει εξαντληθεί. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα εμείς κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε. Την ευθύνη από εδώ και πέρα και ό,τι της αναλογεί το έχει μόνο η πολιτεία και κανείς άλλος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο γρήγορα τα βήματά σας και πολύ πιο πιεστικά τα βήματά σας από εδώ και πέρα. Αυτό προαναγγέλλεται και λέτε μέσα στη νέα χρονιά 2023, εφόσον τα πράγματα έχουν αυτή την ροή μέχρι στιγμής, με εκείνο το πραγματικά εξωφρενικό 14 μήνες μετά, 8.000 φάκελοι που θα πρέπει να συσταθούν, 970 οι οποίοι έχουν κατατεθεί και 4 οι οποίοι έχουν περάσει, όπως είπατε, από τις συμπληγάδες μέχρι στιγμής. Δηλαδή δεν έχω πώς να το χαρακτηρίσω. Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε να είναι τα νούμερα. Θα περιμένουμε τη νέα χρονιά να υπάρχουν γρηγορότεροι ρυθμοί. Ιδάλλως θα κινηθούμε και εμείς με άλλους ρυθμούς και με άλλους τρόπους. Κύριε Γκαντάτσιο, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, σας ευχαριστούμε πολύ.